Ήδη οι πολίτες στην Ελλάδα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν κινητοποιηθεί, παίρνουν πρωτοβουλίες συμπαράστασης και αλληλεγγύης, τους ευχαριστούμε και τους καλούμε να παραμείνουν σε εγρήγορση. Η αλληλεγγύη και η συμπαράστασή τους είναι πολύτιμες. Μόνο με τη στήριξή τους θα μπορέσουμε να διαχειριστούμε το αδιέξοδο στο οποίο μας οδήγησαν τα μνημόνια. Μόνο με τη στήριξή τους θα καταφέρουμε να βγάλουμε την Ελλάδα αλλά και την Ευρώπη από τον φαύλο κύκλο της λιτότητας, της ύφεσης και του αποπληθωρισμού. Γιατί η στρατηγική μας δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Αφορά τους λαούς όλων των ευρωπαϊκών χωρών. Γιατί το πρόβλημα δεν είναι μόνο ελληνικό, ποτέ δεν ήταν μόνο ελληνικό. Η κρίση δεν είναι μόνο ελληνική. Η κρίση είναι ευρωπαϊκή και άρα η λύση θα είναι επίσης ευρωπαϊκή. Η Ελλάδα μπορεί να είναι θετικός καταλύτης των εξελίξεων σε αυτή τη σκληρή και επίμονη διαπραγμάτευση με έναν στόχο. Να καταλήξουμε σε αμοιβαία αποφελή λύση και για την Ελλάδα και για τους εταίρους μας. Επαναλαμβάνουμε σε όλους τους τόνους. Η Ελλάδα θέλει να εξυπηρετήσει το χρέος της. Αν το ίδιο επιθυμούν και οι εταίροι μας, καλούνται να προσέλθουν στο τραπέζι του διαλόγου, να αποφασίσουμε από κοινού τον τρόπο και τις τεχνικές που θα το καταστήσουν βιώσιμο. Η εικόνα ενός χρέους που χθες ξεπέρασε το 180% του ΑΕΠ δεν επιτρέπει την εξυπηρέτησή του. Αυτό προσπαθούμε να εξηγήσουμε. Το πρόβλημα του ελληνικού χρέους δεν είναι πρόβλημα τεχνικής φύσης. Δεν είναι ζήτημα τεχνικής υλοποίησης δεδομένων αποφάσεων. Είναι πρόβλημα πολιτικής φύσης και πολιτικών επιλογών. Όσο οι εταίροι επιμένουν στη λιτότητα, τόσο το πρόβλημα του χρέους θα ανακυκλώνεται και θα επιδεινώνεται. Αν συμφωνήσουμε λοιπόν ότι η λιτότητα είναι καταστροφική, η τεχνική λύση για την απομείωση και την αποπληρωμή του χρέους θα βρεθεί μέσα από διαπραγματεύσεις και συνενέσεις. Δεν έχουμε στόχο να απειλήσουμε καμία ισορροπία στην Ευρώπη. Απέναντίας είμαστε αυτοί που θέλουν να αποκατασταθεί η ισορροπία στην Ευρώπη. Είμαστε η ελπίδα για τις μεγάλες και αναγκαίες αλλαγές που πρέπει να συζητηθούν και να συντελεστούν στην Ευρώπη. Η νέα κυβέρνηση κοινωνικής σωτηρίας επιθυμεί, επιδιώκει και εργάζεται ώστε να συνδυάσει τις θεσμικές και δημοσιονομικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμμετοχή της χώρας μας στην Ευρωζώνη με τον απόλυτο σεβασμό στην αρχή της λαϊκής κυριαρχίας. Ο σεβασμός των δημοσιονομικών στόχων του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης αποτελεί πράγματι ευρωπαϊκή υποχρέωση της χώρας. Η λιτότητα όμως όχι. Αλληλεγγύη και ισότιμη συνεργασία των κρατών μελών γράφουν οι συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν γράφουν λιτότητα και μνημόνια οι συνθήκες. Θεμελιώδη αρχή της Ενωμένης Ευρώπης αποτελεί ο σεβασμός στη δημοκρατικά εκφρασμένη θέληση των λαών της. Γι' αυτό και ξεκαθαρίζουμε προς όλες τις κατευθύνσεις τι είναι αυτό που δεν διαπραγματευόμαστε. Δεν διαπραγματευόμαστε την εθνική μας κυριαρχία, δεν διαπραγματευόμαστε την λαϊκή κυριαρχία, δεν διαπραγματευόμαστε τη λαϊκή εντολή των εκλογών της 25ης του Γενάρη. Ο ελληνικός λαός έδωσε ισχυρή και καθαρή εντολή για τον άμεσο τερματισμό της λιτότητας, της καταστροφικής λιτότητας και για αλλαγή πολιτικής. Συνεπώς, το περιβόητο μνημόνιο καταργήθηκε πρώτα απ' όλα από την ίδια την αποτυχία του και από τα καταστροφικά του αποτελέσματα. Δεύτερον και σημαντικότερο, από την ετιμιγορία του ελληνικού λαού.
Για το λόγο αυτό η νέα κυβέρνηση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν δικαιούται να ζητήσει παράταση του μνημονίου. Γιατί δεν δικαιούται να ζητήσει παράταση του λάθους και της καταστροφής. Ούτε και είναι δυνατόν να ζητείτε σήμερα από τη νέα ελληνική κυβέρνηση στο όνομα τεχνικών δυσκολιών η επέκταση ενός προγράμματος που αποδοκιμάστηκε πρόσφατα πριν λίγες μέρες από τον ελληνικό λαό. Και μάλιστα αυτό να ζητείτε μόνο και μόνο προκειμένου να εξυπηρετηθεί ο τακτικός ελιγμός και οι μικροπολιτικές σκοπιμότητες πολιτικών δυνάμεων εντός της χώρας. Αυτό που η ελληνική κυβέρνηση επιδιώκει στις διαπραγματεύσεις με τους εταίρους είναι μια νέα συμφωνία σε ένα πρόγραμμα, όπως το ονομάζουμε, πρόγραμμα γέφυρα μέχρι και τον Ιούνιο. Ούτως ώστε να έχουμε το δημοσιονομικό χώρο που απαιτεί μια ειλικρινής διαπραγμάτευση για την αναδιάρθρωση του χρέους, που είναι αναγκαία, και για ένα νέο πρόγραμμα συνεργασίας και ανάπτυξης μεταξύ της Ελλάδας και των Ευρωπαίων εταίρων. Ρωτάνε όμως πολύ καλοπροαίρετα, είναι αυτό εφικτό να γίνει τις επόμενες 15 ημέρες? Οι επαφές που είχαμε τους θεσμικούς παράγοντες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με έπεισαν ότι παρά τις δυσκολίες είναι εφικτό. Βεβαίως μπορεί να υπάρξουν αρκετά θέματα που ενδεχομένως θα απαιτήσουν χρόνο διαπραγμάτευσης, όπως για παράδειγμα το ζήτημα του χρέους. Τα περισσότερα όμως ζητήματα είμαστε απολύτως έτοιμοι, με ολοκληρωμένο πρόγραμμα και προτάσεις, να τα συμφωνήσουμε και αύριο το πρωί αν υπάρχει διάθεση. Η ελληνική κυβέρνηση έχει σχέδιο έτοιμο, δεν το φτιάχνει τώρα. Έχει προτάσεις, δεν τις φτιάχνει τώρα. Είναι ρεαλιστικές και είναι ικανές να δημιουργήσουν ένα πλαίσιο συμφωνίας αμοιβαία αποδεκτό. Το νέο συμβόλαιο μεταξύ Ελλάδας και Ευρώπης, που θα αποτυπωθεί σε ένα μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα για την εθνική ανασυγκρότηση, θα σέβεται τους κανόνες λειτουργίας της Ευρωζώνης, αλλά δεν θα καταδικάζει την ελληνική οικονομία σε αιώνια ύφεση, με προβλέψεις για παράλογα και εξωπραγματικά πρωτογενή πλεονάσματα, που αποτελούν το άλλο όνομα της λιτότητας. Θέλω να διαβεβαιώσω την εθνική αντιπροσωπεία, αλλά και τον ελληνικό λαό, ότι επιδιώκουμε σταθερά και αταλάντευτα τη βιώσιμη συμφωνία με τους εταίρους. Και μάλιστα να διαβεβαιώσω ότι αισιοδοξώ κιόλας ότι θα το πετύχουμε. Γιατί η συμφωνία αυτή θα είναι ταυτόχρονα το σήμα ότι η Ευρώπη παραμένει προσιλωμένη στις δημοκρατικές της αρχές και παραδόσεις, στο σεβασμό της δημοκρατίας και της λαϊκής βούλησης. Η Ευρώπη δεν πρέπει να ξανακάνει τα λάθη του σκοτεινού παρελθόντος. Δεν θα οδηγήσει έναν λαό στην ταπείνωση και στον εξευτελισμό. Πρώτα και κύρια, γιατί η Ευρώπη δεν πρέπει να ξαναζήσει την εποχή των τεράτων. Για να μην ανατροφοδοτηθεί το μίσος μεταξύ των λαών, αλλά να πριτανεύσει η κατανόηση και η αλληλεγγύη μεταξύ των λαών. Αυτό είναι σήμερα το στίχημα της Ενωμένης Ευρώπης. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, το χρονοδιάγραμμα που προτείνουμε στους εταίρους μας είναι αυτό που καθορίζει και το πλαίσιο των δικών μας πολιτικών παρεμβάσεων. Των παρεμβάσεων που υπακούν στην ανάγκη εξασφάλισης της δημοσιονομικής ισορροπίας και του ισοσκελισμένου προϋπολογισμού, αλλά την ίδια στιγμή αντιμετωπίζουν την κοινωνική καταστροφή και βάζουν τέλος στη λιτότητα και την ανθρωπιστική κρίση. Η επίτευξη ισοσκελισμένων προϋπολογισμών, ξέρετε, δεν είναι θέμα δεσμεύσεών μας προς τους εταίρους. Είναι η προϋπόθεση της οικονομικής μας αυτοδυναμίας και άρα της εθνικής μας κυριαρχίας. Είναι η προϋπόθεση για μια ισχυρή διαπραγματευτική θέση της χώρας και εν τέλει για θετική έκβαση της διαπραγμάτευσης. Ο λόγος είναι απλός. Όσο λιγότερα χρήματα σου λείπουν, τόσο πιο ανεξάρτητος είσαι,
τόσο πιο ανθεκτικός είσαι σε πιέσεις. Γι' αυτό και το πρόγραμμά μας σχεδιάστηκε σε συνθήκες δημοσιονομικής ισορροπίας. Κάτι όμως που όλοι γνωρίζουμε απαιτεί και την πατριωτική αίσθηση ευθύνης του καθενός και της καθεμιάς, της κάθε Ελληνίδας και του κάθε Έλληνα, που τους καλούμε σε αυτή τη δύσκολη στιγμή να βάλουν πλάτη στην εθνική προσπάθεια. Πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησής μας από την Τετάρτη το πρωί θα είναι η αντιμετώπιση των μεγάλων πληγών του μνημονίου, η αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης στην πατρίδα μας, όπως δεσμευτήκαμε προεκλογικά. Τα συγκεκριμένα μέτρα θα αφορούν την παροχή δωρεάν σύντησης, ρεύματος, στέγης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στις χιλιάδες οικογένειες και νοικοκυριά που έπεσαν θύματα της πιο σκληρής βαρβαρότητας, της μνημονιακής βαρβαρότητας τα τελευταία 5 χρόνια. Και ξέρετε, αυτό είναι θέμα ισονομίας και πολιτισμού. Δεν μπορεί η Ελλάδα να είναι μια ευρωπαϊκή χώρα όταν έχει χιλιάδες ανθρώπους να πεινάνε, να μην έχουν ηλεκτρικό ρεύμα. Θα αφορούν όμως τα μέτρα και στην αποκατάσταση των μεγάλων αδικιών. Προχωράμε λοιπόν άμεσα στην αποκατάσταση των αντισυνταγματικά απολυμένων από το δημόσιο τομέα, των καθαριστριών του Υπουργείου Οικονομικών, των σχολικών φυλάκων και των διοικητικών υπαλλήλων των ΑΕΗ.